Ωραία. Άρα το διατύπωσε σωστά ο Μάκης. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να βγούμε, το χρησιμοποιήσω και εγώ, στην πραγματικότητα υπάρχουν παίγνια και παίγνια. Άρα μέσα στα παίγνια υπάρχουν τουλάχιστον δύο κατηγορίες. Είναι αυτά που ονομάζουμε, αν θέλετε, αιτιοκρατικά και αυτά που έχουν σχέση με την δικαιότητα. Άρα τα αιτιοκρατικά συνήθως δεν έχουν την παράμετρο της τύχης και είναι ένα παίγνιο το οποίο καθορίζεται χαρακτηριστικά από τον παίκτη χωρίς καμία παρένθεση. Και μετά έχουμε τα παίγνια που έχουν την έννοια της τύχης, που αυτό όταν είναι δίκαιο βέβαια παίζει τουλάχιστον με τους δύο παίκτες και έχετε ένα ζάρι και παίζουν και οι δύο. Το πιο κλασικό παράδειγμα για τα ελληνικά δεδομένα, επειδή μίλησε για την ιδιοσυγρασία, είναι το θέμα με το τάβλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί θεωρούμε ότι το ζάρι είναι ουδέτερο, παίζει και ο καθένας πρέπει να παίξει με αυτή τη ζαριά που έχει. Άρα, η διαφοροποίηση πότε γίνεται. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημά μας είναι όταν υπάρχει εθισμός, διότι όταν υπάρχει εθισμός, υπάρχει έλλειψη σκέψης και έλλειψη όσο αφορά την απόφαση. Αλλά να το κοιτάξουμε λίγο ορθολογικά, που θα καταλάβουμε το πρώτο πράγμα. Ότι το παίγνιο εκπαιδευτικά είναι το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιούμε ακόμα και για τα παιδιά στην εκπαίδευσή τους, δηλαδή από το νηπιαγωγείο δημοτικό έως και το γυμνάσιο χρησιμοποιούμε το παίγνιο ως εργαλείο γνωστικό. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε, άρα απλώς θα πρέπει να διατυπώσουμε μια στρατηγική πάνω σε αυτή τη χρήση. Ποια έννοια? Το παίγνιο είναι ενδιαφέρον όταν το ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά. Υπάρχουν μερικοί παίχτες που όταν βλέπουν ένα παίγνιο για πρώτη φορά είναι εντελώς κόπανοι, δεν τα καταφέρουν, πρέπει να τους εξηγήσουν, πούμε, 3-4-5 φορές, και έχετε άλλους που τα καταφέρουν με την πρώτη. Στην πραγματικότητα η εκμάθηση ενός παιγνίου είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την νοημοσύνη του παίχτη. Άρα π.χ. όταν έχουμε μικρά παιδιά, το λέω για τα σχολεία, αρχικά, όταν έχουμε μικρά παιδιά και τους παρουσιάζουμε ένα παιχνίδι καινούριο, θα δείτε ότι αυτά που έχουν έναν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης μαθαίνουν πιο γρήγορα το παίγνιο, χωρίς όμως να γίνουν πρωταθλητές, αυτό δεν σημαίνει αυτό, να καταλαβαίνουν πιο γρήγορα τους κανόνες και μετά να διαχειρίζονται αυτούς τους κανόνες. Που έχουμε πει και βιωματικά, ας πούμε και για το σκάκι, για τις ντάμες, τον κόφι κλπ. Τώρα, τι γίνεται όταν εμπλέκεται το θέμα της τύχης? Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθούν οι άνθρωποι που δεν έχουν υψηλή νοημοσύνη σε πρώτη ανάλυση. Δηλαδή, λένε, εγώ εφόσον δεν είμαι καλός, άμα παίξω ένα παιχνίδι που δεν έχει καθόλου τύχη, θα χάνω πάντα. Δεν είναι ευλακή αυτό. Δηλαδή, άμα αρχίζετε να παίξετε σκάκι και λέτε θα κερδίσω από τύχη, έχετε ένα θέμα. Δεν γίνεται. Τώρα, τι γίνεται? Το πρόβλημα είναι ότι όταν θέλουμε, ας πούμε, να αναλύσουμε ένα παίγνιο, π.χ. άρχισε με το τάβλι, θα χρησιμοποιήσω και άλλα παραδείγματα, στην πραγματικότητα τι θα ήταν καλό για να δούμε αν ένας παίχτης είναι καλός ή όχι, είναι ότι έχετε το ίδιο τάβλι με τα ίδια πουλιά, ρίχνετε ένα ζάρι και το λέτε να το κάνω σε 5 διαφορετικούς ανθρώπους. Θα δείτε ότι ανάλογα με το επίπεδό τους δεν παίζουν με τον ίδιο τρόπο, ενώ είναι η ίδια ζαριά. Αυτό εμείς το ονομάζουμε θεωρητικά και στην πληροφορική τα benchmark, δηλαδή έχουμε μια δεδομένη κατάσταση, μια δεδομένη ρήψη και μετά κοιτάζουμε πώς συμπεριφέρεται κάποιος. Και έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και σε αυτά τα παίγνια βλέπουμε ότι μερικοί ακολουθούν μια στρατηγική και άλλοι όχι. Αυτοί που είναι σε φάση εθισμού δεν έχουν καν την ικανότητα να ακολουθήσουν τη στρατηγική. Άρα πρέπει να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχετε δύο ζάρια, όπως έχουμε συνηθισμένα, τα ρίχνετε και
κάνετε το άφησμα από τα δύο ζάρια. Με συνέχεια. Δεν λέω δύσκολους κανόνες, γιατί μου είπε να μην βάλω μαθηματικά κατευθείαν. Θα βάλω το θέλω. Λοιπόν. Και τώρα πρέπει εσείς να ποντάρετε όταν κάνετε το άφημα ποιος είναι ο αριθμός που είναι ο πιο πιθανός. Άρα, το πιο απίστευτο, εγώ βλέπω ήδη τον ιδιοκτήτη που έχει αρχίσει να σκέφτεται γιατί πήγε ξαφνικά το βλέμμα του δεξιά να σου λέει θα το βρω από τον τόπο. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε αρχικά είναι ότι μπορούμε να το βρούμε εύκολα. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Εντάξει, άρα πάνω κάτω μπορούμε να το βρούμε εύκολα, μετά περνάμε στο δεύτερο στάδιο, δεν το βρήκα εύκολα, μετά είναι δεν το βρήκα, είναι δύσκολο, άρα παίζω τυχαία. Δεν είναι αμύριο. Το παίρνω σαν παράδειγμα, αλλά θα δείτε ότι σε άλλα παιχνίδια κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Σας εξηγούν τους κανόνες. Εντάξει, λίγο παράξενοι είναι. Τους βάζετε μια φορά, σας λέει όχι αυτό. Α, αυτό, ούτε. Αυτό, όχι. Α, καλά. Τότε δεν ξέρω. Άρα, εδώ δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Όταν έχετε τα δύο ζάρια, όπως ξέρετε, το ζάρι είναι δίκαιο. Άρα, για να είναι δίκαιο ένα ζάρι, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει. Πώς πώς? Όχι, δεν φτάνει. Όχι, δεν φτάνει. Θα είναι σοβαρό που δεν είναι. Θα είναι? Σοβαρό που δεν είναι. Ναι, αυτό είναι κάπως καλύτερο, αλλά πρέπει τώρα να συνδυάσετε τις δύο ιδέες. Προσφορά δεν έχετε ζάρι δίκιο, εσείς την έχετε πατήσει. Ένα, δύο, τρία, τρία θύματα. Σε κύβο. Ναι, πρέπει να είναι κύβος, ναι. Θα είναι το κανονικό ζάρι, του κανονικού. Ποιο είναι το κανονικό ζάρι, αυτό ρωτάω εγώ τώρα. Μιχαλίδα να φέρει ένα από τις εξαρτήσεις να είναι ίδιο. Ναι, ναι, αλλά δεν θα είναι. Εδώ δεν έχουμε κανένα ζάρι. Όχι. Δεν έχετε ένα ζάρι, δεν έχετε αληθινό ζάρι, έχετε. Ναι, ωραία, εδώ. Πέρα ένα ζάρι, παιδί μου. Άμα δεν έχουμε εδώ ζάρι. Αυτά που ακούσαμε είναι σωστά. Αλλά δεν υπάρχουν. Εντάξει. Όταν λέμε λοιπόν κάτι σωστό, θέλει να πει ότι δεν αποτελεί βέβαια ένα λάθος. Αλλά μπορεί να βρούμε μια περίπτωση όπου φαίνεται. Λοιπόν, έχετε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε για να δείτε τι λέω. Άρα, ένα ζάρι, για να είναι κανονικό, όπως λέτε, πρέπει το άθροισμα από δύο πλευρές να κάνει 7. Ναι. Άρα, θα έχουμε το 6-1, το 2-5, το 4-3. Άμα αυτά δεν είναι βαλμένα με τον ίδιο τρόπο, έχουμε ένα πρόβλημα. Άρα, οφείλεται βέβαια στο γεγονός, από αυτά που είπατε, ότι θέλουμε να έχουμε ισοκαταμερισμό. Άρα τι κάνουμε, στον άξονα του ζαριού, πάνω κάτω θέλουμε 7 τρύπες. Αυτή είναι η ιδέα. Εντάξει. Γιατί άμα έχουμε σε έναν άξονα ένα διαφορετικό αριθμό και σε έναν άλλον άξονα, γιατί έχουμε 3 άξονες. Εντάξει. Άρα βλέπετε τώρα ότι αυτό παλιά δεν το είχα σκεφτεί. Σιγά. Πώς? Ναι. Τυχαία. Στην αρχή έβαζαν διάφορα νούμερα ανάλογα με τις παραδόσεις και τους λαούς ή κάνουν δικά τους. Ναι, το ότι πρέπει να κάνει ένα μετά το άθροισμα 7 που μας είπε. Γιατί στην πραγματικότητα όπως πάει από το 1 έως το 6 είναι ο μόνος τρόπος να έχει ισορροπία. Ναι, δεν πρέπει να το σκεφτείτε στην αρχή. Έγινε τυχαία έτσι το ζώρι. Όχι. Αυτό που έκανα στην αρχή ήταν τυχαίο.
παρακολουθούσε αυτά που λέγατε. Και μετά σε κάποια φάση είπαν, για να είναι σωστά όλα αυτά που λέτε, έχει μόνο ένα τρόπο. Ή τώρα το ερώτημα πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι, αν το ζάρι δεν είχε μόνο 6 πλευρές και είχε άλλες πλευρές. Ας πούμε ήταν 4, όπως είναι τετράδερο. Τα νούμερα που θα τα βάζετε θα τα κάνετε πώς. Αλλά το πρώτο πράγμα που μπορούμε να αντιληφθούμε είναι ότι σχετίζεται με τον κύβο. Δηλαδή εμείς πετάμε τον κύβο και θεωρούμε ότι είναι τυχαίο. Στην πραγματικότητα ο κύβος, έτσι όπως είναι φτιαγμένος, όταν έχει κάτι από κάτω είναι από πάνω το άλλο. Άρα κανονικά τώρα που μάθετε τον κανόνα είναι ότι άμα κοιτάζετε από πάνω και είναι το 6, ξέρετε ότι από κάτω είναι το 1. Ωραία. Είναι όπως είναι κορώνα γράμματα. Άμα βάζεις δύο πράγματα που είναι κορώνα και κορώνα δεν είναι νόμισμα. Λέω λοιπόν τώρα ότι όταν πετάμε τα ζάρια έχουμε την εντύπωση ότι επειδή πηγαίνουμε από το 1 έως το 6 και από το 1 έως το 6, στην ουσία είναι σαν να πηγαίνουμε από το 1 έως το 12. Αλλά δεν πηγαίνουμε από το 1 έως το 12, πηγαίνουμε από το 2 έως το 12. Το 1 δεν υπάρχει πια. Άρα όταν θα κάνετε μια ανάλυση κλασική, μπορεί μερικές φορές να ξεχάσετε ότι το 1 δεν υπήρχε, εφόσον θα είναι 1-1. Άρα, τώρα τι γίνεται. Και εδώ βλέπετε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το απλό ζάρι για ένα μάθημα. Δηλαδή, τώρα λέω ότι είναι από το 2 έως το 12. Άρα, ο χώρος, αυτό το ονομάζουμε στα μαθηματικά, ο χώρος πιθανοτήτων, στην γραμματικότητα το ω, θα είναι από το 2 ως το 11, άρα πώς είναι αυτοί οι αριθμοί. 9. 9. 10. Άρα, άμα ήταν από το 1 έως το 12, θα ήταν 12. Άμα είναι λοιπόν από το 2 έως, είναι 11 και όχι 9 ο 10. Εντάξει, άρα, τι γίνεται πάνω κάτω. Τώρα προσπαθώ να δω το πρόβλημα για να δείτε πώς προσπαθώντας να μην έχουμε εθισμό, προσπαθούμε να βρούμε μια στρατηγική και προσπαθώντας να βρούμε μια στρατηγική τελικά μετατρέπεται σε εργαλείο σκέψης. Το 2 παράγεται μόνο με 1 προς συν 1. Λοιπόν, να το φτιάξω αλλιώς. Το 12 παράγεται με 6 συν 6. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πιθανότητα και εδώ υπάρχει μία πιθανότητα να το φτιάξω. Άρα θα είναι μία πιθανότητα στο ω. Εντάξει. Τώρα τι γίνεται. Προσπαθώ να βρω ας πούμε τον αριθμό 3. Αυτό που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι το 1 συν 2 σε αυτόν τον χώρο δεν είναι το ίδιο με το 2 συν 1. Που φαίνεται παράξενο. Τι εννοώ με αυτό. Επειδή έχουμε δύο ζάρια, μπορεί να κάνετε 1 και 2 ή 2 και 1. Στο τέλος βλέπετε 3. Αλλά αυτό είναι μια πράξη που είναι πιο δύσκολη. Ακόμα και όταν θέλετε να το πείτε στα παιδιά, σας λέει γιατί 1 συν 2 δεν είναι το ίδιο με το 2 συν 1, δηλαδή δεν είναι αντιμεταθητικό. Άρα τι γίνεται. Βλέπετε τώρα ότι έχουμε 2. Χωρίς να το σκεφτούμε πολύ, πάνω κάτω θα καταλάβουμε ότι θα κάνει κάπως έτσι. Άρα εδώ θα είναι οι άκρες και κάπου εδώ στο κέντρο θα είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα. Άρα η μεγαλύτερη πιθανότητα τώρα, άμα το σκεφτείτε, θα δείτε ότι είναι το 7. Άρα, πρώτα απ' όλα το 7 είναι μονός αριθμός που αυτό μας επιτρέπει να έχουμε την μία αντιμεταθετικότητα, δηλαδή θα κάνουμε 1 συν 6, στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το ζάρι. Εντάξει, 1 συν 6, 2 συν 5, 3 συν 4 και όλα αυτά τα πολλαπλασιάζω επί 2 γιατί είναι και ανάποδα. Άρα βλέπετε ξαφνικά ότι το 7, την αρχή, έχει 6 πιθανότητες για να βγει. Θα δείτε ότι το 8 και το 9. Πώς? Θα δείτε ότι το 8 και το 9. Το 8 λοιπόν εφόσον έχει συνεδριάσει.
Έχεις νευριά. Το 8 είναι 4 συν 4. Παίζουμε μετά. 5-3. 5-3, 6. Μετά. 6, 6. Εγώ πιστεύω το 4 με πιο πιο πιο. Ωραία. Δηλαδή όταν παίζουμε ένα τάμι, εμένα στην πιο καλή μας δαριά να θέλουμε για να νικήσουμε είναι το 7. Ναι, προσέξτε, εδώ δεν παίζουμε πια τάβλη. Ναι, αλλά έχουμε τις παραπάνω πιθανότητες. Ναι, άλλο λέω. Γιατί αυτό είναι επειδή κάνεις το άθροισμα. Στο τάβλη δεν κάνεις το άθροισμα, με αυτή την έννοια. Που θες μόνο να νικήσεις με το άθροισμα. Γιατί στο τάβλη μπορείς να το σπάσεις ουσιαστικά. Εδώ δεν το σπάει, εδώ κάνω μόνο το άθροισμα. Και εδώ δεν τοποθετώ κάτι. Δηλαδή μερικές φορές μπορείς στο τάβλι, έτσι όπως είναι διατυπωμένα τα πουλια, να μην σε συμφέρει να κάνεις εξάρες. Συμφωνούμε. Ναι, αλλά εγώ λέω, κάθε φορά να ρίξουμε μια ζαριά 100 φορές, οι παραπάνω πιθανότητες να έρθουν είναι 7. Ναι, αλλά δεν είπα το αντίθετο. Ναι, το έτσι. Ωραία. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Είναι εκεί που κάνεις λάθος, είναι ότι εδώ είναι γραμμένο 4 συν 4. Άρα δεν θα κάνεις επί 2. Εδώ θα μείνει μόνο 1. Άρα αυτό εδώ έχει 5. Εδώ πέφτει. Και μετά αυτό που ξέχασες είναι ότι όταν ο αριθμός είναι μεγάλος, επειδή το ζάρι δεν σε περνάει το 6, δεν σε βοηθάει. Δηλαδή, ας πούμε, άμα τα ζάρια ήταν από το 1 έως το 10, θα παίζαμε αλλιώς, θα μετακινόταν. Άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι εδώ τελικά είμαστε στο 5. Άρα βλέπουμε ότι θα έχουμε ένα 6 στο κέντρο και μετά θα πάμε ως το 1 και 1. Που σημαίνει τώρα αυτό που είπες, είναι ότι τώρα άμα παίξουμε ας πούμε εμείς οι δύο μαζί και παίξουμε 100 φορές, άμα εσύ έχεις βάλει το 7 και εγώ έχω βάλει οτιδήποτε άλλο, θα χάνω. Πρόσεξε όμως, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν θα χάνω πάντα. Και γι' αυτό μπερδεύεται ο κόπανος. Ναι, γιατί λέει, εγώ θα βάλω έναν άλλο αριθμό. Κάπου κερδίζει. Α, ρε, ακέρδισε, να. Την πάτησες. Τι κερδίζει. Μπορείς εντάξει. Πώς άρα θα κερδίσεις. Άρα, στην πραγματικότητα δεν είναι ότι κέρδισε, είναι ότι προβλέπεται από τον χώρο. Άρα εδώ ποια είναι η διαφορά. Αυτό είναι αρχικά παίζω τυχαία, μετά σκέφτομαι και μετά παίζω στρατηγικά. Στην πραγματικότητα, αν χρησιμοποιήσετε το θεώρημα των μεγάλων αριθμών, θα σας πει όταν παίζετε αυτό το παίρνιο να παίζετε μόνο 7. Άρα ξαφνικά στην ουσία δεν είναι πια παίρνιο. Όταν έχετε μόνο μία επιλογή, φανταστείτε άμα και οι δύο παίχτες παίζουν 7 και 7, εντάξει, παίζουν. Είμαστε εντάξει. Αλλά αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, μετά από ανάλυση, μια στρατηγική. Άρα, τώρα θέλω να σας δείξω ένα πράγμα το οποίο σιγά σιγά θα καταλάβετε ότι έχει σχέση με τη γνώση. Άρα εδώ τώρα το παράδειγμά μου, τα πρώτα παραδείγματά μου είναι να καταλάβετε ότι για να τα καταλάβετε πρέπει να προσπαθείτε. Για να τα προσπαθείτε πρέπει να σκέφτεστε και για να σκέφτεστε δεν πρέπει να έχεις εθισμό. Γιατί αλλιώς λες βλακίες και λες κάτσε, εγώ θα νικήσω τους άλλους. Ποιος σου λέει βεβαίως και βεβαίως χάνεις και δεν έχεις πρόβλημα γιατί λες είμαι άτυχος. Ενώ δεν είσαι άτυχος, είσαι κόπανος. Άρα, άμα θέλετε να το πάρετε αλλιώς, όταν είσαι κόπανος, είσαι πιο συχνά άτυχος από κάποιον που δεν είναι. Τώρα λοιπόν έχουμε χαρτιά, έχουμε εδώ, έχουμε, θέλω μόνο τρία χαρτιά. Έχουμε τρία χαρτιά, πρέπει να βρούμε τον βασιλιά, τα ανακατεύω, όπως να είναι, εγώ τώρα σας τα δείχνω σε εσάς, αν δείτε ότι ανακατεύω, τα βάζω έτσι. Δεν περίμενες έτσι να το κάνουμε. Και λέω ας πούμε ποιο, πού είναι.
Άρα είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι είναι παπάς. Λάθος. Σημειώστε μείον ένα. Πού είναι ποιος λες? Λέω πού είναι ο βασιλιάς. Ωραία. Άρα στην αρχή έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το παίμνιο είναι όπως είναι ο παπάς. Άρα όλο το θέμα μας είναι με ποια ταχύτητα τα έχω ανακρατώ. Συμφωνούμε. Ωραία. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτοί που νομίζουν ότι θα είναι σαν παπάς θα μπερδευτούν. Άρα, το παίρνω που θέλω τώρα ποιο είναι. Κουάψε αυτό. Άρα, θέλω τώρα πρώτον, έχετε μία στρατηγική. Ένα πιο κοντά. Κάνε ότι είσαι υποψήφιος. Ωραία. Άρα, έχεις μία στρατηγική. Η στρατηγική είναι το παίρνεις και το γυρίζεις. Μία στρατηγική. Και η άλλη στρατηγική είναι μου το δείχνεις. Δείξε μου ό,τι να είναι. Okay. Και εγώ σου λέω, γυρίζοντάς το, δεν είναι αυτό. Σου λέω, έχεις δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη. Σκέφτεσαι τώρα, μην βιάζεις, βλέπω το χέρι είναι έτοιμο να φύγει. Σκέψου. Λοιπόν, η πρώτη στρατηγική είναι το διαλέγω, το γυρίζω. Η δεύτερη στρατηγική είναι δείχνω, εγώ δείχνω άλλο και σου λέω έχεις δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη. Αυτές είναι οι δύο στρατηγικές. Άρα τώρα το παίμνιο είναι ποια στρατηγική θες. Άρα θέλω να ψηφίσουμε, δεν λέω ακόμα τι είναι, αυτό να ψηφίσουμε ας πούμε ποιος ψηφίζει για τη στρατηγική 2. Κανένας. Ποιος ψηφίζει για τη στρατηγική 1. Είναι μερικά παιδάκια που δεν παρακολουθούν σωστά το μάθημα. Άρα, η πρώτη στρατηγική είναι το παίρνω, ένα από τα τρία, το γυρίζει η κοπέλα και κοιτάζουμε αν βρήκε το βασιλιά. Άρα, η δεύτερη στρατηγική είναι μου δείχνει, τη δείχνω άλλο, της λέω έχει δικαίωμα να αλλάξει γνώμη, αλλάζει γνώμη και το δείχνουμε. Μπορεί να αλλάξει γνώμη. Πώς? Μπορεί μια αλλάξει γνώμη. Άμα δεν αλλάξεις είναι η πρώτη στρατηγική. Και 2. Τώρα πάνω κάτω παίζεται αμπέβα μπλοκ. Η πρώτη είναι στην δίκη σου, η δεύτερη είναι στην πρόφα, αλλά όπως όταν δεν επενδύνεται στις τηλεοράσεις, γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε. Λάθος. Μείον ένα. Μηδέν είναι να φύγετε από αυτό εδώ το χώρο, είναι μηδέν. Άμα φύγετε με μηδέν, έχετε κερδίσει. Η δεύτερη είναι ότι κάτι σκέφτηκες. Πώς? Η δεύτερη είναι ότι κάτι σκέφτεσαι. Όχι. Να μου πεις. Λοιπόν, τώρα εμείς θα κάνουμε επίσημα του σκόπανου. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μας το δείχνουν για πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι και σκεφτόμαστε. Για πρώτη φορά δεν κάνουμε ότι νιώθω ότι είναι καλύτερο αυτό, καμία σχέση. Λέω λοιπόν, όταν έχω τρία χαρτιά, θα το βάλω χ, ας πούμε, ότι είναι αυτό που είναι σημαδεμένο, αλλά που δεν βλέπω και τα λοιπά. Η πιθανότητα να κερδίσω είναι 1 στα 3. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος που να λέει όχι. Ωραία. Για τη δεύτερη στρατηγική τώρα, ας κοιτάξουμε πώς πάει. Άρα τα τρία χαρτιά θα τα ονομάσω α, β και γ. Και τώρα εξετάζω. Ας πούμε ότι το Β είναι το σημαδεμένο, στην απόδειξη που θα κάνω θα είναι το ίδιο αν ήταν άλλο σημαδεμένο. Εσύ μετά θα πρέπει να δεις αν θα το χαρείς, ήταν αυτό που είχε σκεφτεί. Άρα, πρώτη περίπτωση. Ο παίχτης, η Δεσποινή, πώς είναι. Πώς? Βίκη. Βίκη τι είναι. Καλά δεν με Λοιπόν, η Βίκη, τώρα θα νομίζουν όλοι ότι είναι η άλλη Βίκη, θα σου πω μετά. Λοιπόν, η Βίκη μας λέει πρώτα α. Εγώ τώρα τι κάνω. Της δείχνω το γ. Να
Μετά αυτή, εφόσον αλλάζει γνώμη, θα πει το Β. Το πιάσαμε όλοι. Δεν παίζω μόνος μου τώρα πια. Εντάξει, τώρα, άρα εδώ κερδίζει. Γιατί να πει το Β, να πει το Γ. Μην σου το δείξεις το γάμα, ρε άνθρωπε. Δείχνεις το γάμα. Μπορεί να την πλωβάει. Της το δείξεις. Να κάνεις το δείξεις. Γιατί να με μείνεις το α. Αν δείχνεις το α. Αν μείνεις το α, είναι η πρώτη στρατηγική. Είναι σαν να μην σου έχω δείξει τίποτα. Είμαστε εντάξει τώρα. Να. Όταν σου το δείχνω, δεν μπλοφάρω, αφού το βλέπεις. Τώρα, άμα επιλέξεις αυτό, δεν το αναλύω καν. Εδώ δεν είναι καν κόπανος, είναι ξύλο. Γιατί κόπανος είναι το εργαλείο στο πιάνο. Εντάξει, ωραία. Σου το δείχνω, δεν σου κάνω κόμπινα, δεν υπάρχει καμία κομπίνα. Ωραία. Άρα, όταν λοιπόν θα μου δείξει τώρα το Β, εγώ έχω δικαίωμα να τις δείξω το α ή το γ. Άμα τη δείξω το α, θα αλλάξει τα πι γ. Άμα τη δείξω το γ, θα αλλάξει τα πι α και τα χάσει. Και τώρα υπάρχει περίπτωση που μου λέει γ, άρα εγώ αναγκαστικά της λέω α και αυτή βγάζει β. Κερδίζει. Τυχαία. Όχι τυχαία, που συμβεί τυχαία. Πλήνε. Έχουμε και δύο χαρτιά, πλήνεν. Από τυχαία. Εγώ δεν ξέρω το σωστό είναι στο λάθος. Όχι. Δεν είναι τυχαία. Εδώ η στρατηγική κερδίζει 2 στα 3. Σε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, η δεύτερη στρατηγική είναι 2 φορές πιο ισχυρή από την πρώτη. Εντάξει. Άρα, η στρατηγική 2 είναι πιο ισχυρή 2 φορές από την πρώτη. Αυτό σημαίνει ότι με αυτό το παίγνιο, δηλαδή σχέση με τον παπά, συμφέρει να αλλάζει συνεχώς γνώμη. Για ποιο λόγο? Τώρα να το αναλύσουμε λίγο πιο πρακτικά. Άρα. Αν είναι πραγματικά καινούργια, δεν μπορούμε να τα βάλω. Ωραία. Τώρα λοιπόν τα κρατάω κανονικά. Στην πραγματικότητα, ας πούμε, τα βλέπετε εσείς, είναι ο βασιλιάς. Στην πραγματικότητα, όταν δεν αλλάζετε γνώμη, είναι ότι σας δίνω ένα τυχαίο. Όταν αλλάζετε γνώμη, σας δίνω αυτό που θα επιλέξετε στο τέλος, είναι αυτό που σας έδειξα. Στην πραγματικότητα, σας δείχνω 2. Αυτό που σας έδειξα και το χρησιμοποιήσατε σαν πληροφορία και αυτό που βγάλατε. Και γι' αυτό αυτή η στρατηγική είναι πιο δυνατή από την πρώτη. Έχει ενδιαφέρον γιατί αντικρούει την κλασική μας σκέψη, λέμε σίγουρα θα μου πει μια παγίδα, αλλά καλύτερα να μείνω σε αυτό που είχα πει και επειδή μείνει σε αυτό που είχες πει, κερδίζεις 1 φορά στις 3, ενώ άλλος κερδίζει 2 φορές στις 3. Που σημαίνει ότι αν αυτό το παίχνιο το παίζαμε, είναι πολύ απλά, ο δεύτερος θα κέρδιζε 2 φορές πιο συχνά τον πρώτο. Τεράστια διαφορά. Είμαστε εντάξει. Ακόμα και η μείον 1, η μείον 2 κτλ. Δεν είναι επειδή δεν λέτε τίποτα, άμα δεν έχετε πει τίποτα στο τέλος της διάλεξης, έχετε μείον 1. Ναι, γιατί σου λέει, εγώ θα πω τίποτα, θα μείνω στο 0, είμαστε εντάξει. Άρα, ο μη παίχτης είναι και αυτός παίχτης, απλώς δεν το ξέρει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει τι. Ένα παίχνιο έχει κανόνες. Εντάξει, μπορεί να έχει και μετά κανόνες, δηλαδή πώς λειτουργούν οι κανόνες. Όταν δεν γνωρίζω καθόλου το παίχνιο, στην πραγματικότητα είμαι στην κατηγορία δεν ξέρω ότι δεν ξέρω.
Πώς δεν το ξέρω καθόλου. Μόλις σας λέω ποιο είναι το παίρνιο και αρχίζω να λέω μερικές εξηγήσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Είμαστε εντάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν πρώτα τους κανόνες, μόλις τους έχετε ολοκληρώσει όλους τους κανόνες, θεωρητικά μπορεί να παίξετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρετε να παίζετε. Εδώ είναι το πρώτο πρόβλημα. Διότι κάποιος που δεν είναι έξυπνος, είναι σε άλλη κατάσταση ψυχολογική ή λόγω εθισμού, νομίζει ότι τώρα ξέρει. Θα δίνω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Στο σκάκι, αν δεν ξέρετε τίποτα, δεν ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Σας δείχνουν τους κανόνες, μετά από μερικά λεπτά τους ξέρετε και μετά κάνετε χρόνια για να μάθετε σκάκι. Γιατί άλλο να ξέρεις τις κινήσεις και άλλο να ξέρεις το παίγνιο. Τώρα, όταν το παίγνιο είναι πολύ απλό, όπως είπαμε τώρα αυτά που τα αποδείξαμε, αυτά είναι απλά γιατί άμα σας τα δείξουν λίγο, μετά το ξανακάνεις λίγο, λες εντάξει, το πιες. Άρα, μετά, όταν είστε γνώστης, τότε περάτε στην κατηγορία ξέρω τι ξέρω. Άρα, ουσιαστικά εδώ, ξέρω τι δεν ξέρω, είναι ο μαθητής. Μαθαίνει. Τώρα το παίρνουμε με τους κανόνες. Σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα έχουμε ένα θέμα, αυτό που σας είπα προς το παρόν, ουσιαστικά θα μπορούσα να το εντάξω σε ένα πλαίσιο που είναι η θεωρία αποφάσεων. Άρα πολύ σημαντικό, η θεωρία αποφάσεων ανήκει στη θεωρία παιχνίων και είναι το υποσύνολο όταν υπάρχει μόνο ένας παίχτης. Άρα όταν υπάρχει ένας παίχτης μόνο, για να είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός, πρέπει να δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Άρα πάνω κάτω τι είναι ένα δέντρο αποφάσεων. Έχω μια αρχική δομή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, μετά ξανακάνω ό,τι να είναι, μπορεί να είναι έτσι. Και με αυτό λοιπόν λέγεται δέντρο, αυτό είναι η ρίζα, αυτά είναι τα φύλλα. Άρα, π.χ. για να παίξετε σε αυτόν τον κόσμο, κοιτάζετε τους συντελεστές πάνω στα φύλλα και πάνω κάτω επιλέγετε το μεγαλύτερο αριθμό. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα βγαίνει πιο συχνά από όλα τα άλλα, συμφέρει να παίξετε εδώ. Αυτό γίνεται όταν κάνουμε θεωρία αποφάσεων. Αλλά προσέξτε, μην μπερδευτείτε τη θεωρία αποφάσεων. Αυτοί που παίζουν πασιένσα. Ξέρετε όλοι πασιένσα, δεν είναι. Τι μόνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον διότι στην πασιέντσα είναι μερικοί που είναι χαρούμενοι όταν τελειώνουν. Είναι αστείο εφόσον δεν έχει τίποτα που καθορίζεται από σένα. Δηλαδή είναι εντελώς τυχαίο αυτό το πράγμα, το βάζεις και μετά τα μοιράζεις. Όπως όπως τα μοιράζεις, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να βάλετε έναν αυτόματο και θα τα μοιράζεις. Άρα για αυτόν τον λόγο, κάπου, είναι μερικοί που τα αλλάζουν λίγο προς το τέλος. Μόνο τους, και αυτό δεν το είπες, για την ιδιοσυγκρασία, ο άλλος είναι μόνος του, παίζει πασχίνησα μόνος του, ξαφνικά αλλάζει ένα χαρτάκι, έτσι, μόνος του, δεν τον βλέπει κανένα, και μετά το πετυχαίνει και λέει, γε, τσόχο. Αλλά ευτυχώς που δεν υπάρχει βίντεο, να το καταγράφουμε αυτό και να βλέπουμε ότι είναι ζαβολιάρες και γι' αυτό το κέρδισε, γιατί είναι πολύ απλό. Οι περισσότερες περιπτώσεις στην πασιέντσα δεν καταλήγουν. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στην νοημοσύνη σας, είναι ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένο κάνει αυτό. Άρα, δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε σε ένα πλαίσιο όπου πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Το βλέπετε αυτό και με τη ζωή. Μερικές φορές πρέπει να πάρετε μια απόφαση και δεν ξέρετε πώς να την πάρετε. Η πρώτη κατηγορία από αυτόν τον κλάδο είναι αν μπορείτε να πάρετε μια απόφαση και μετά να τη διορθώσετε. Πάνω κάτω. Εδώ πώς το λένε, το σβηστήρι. Το σβηστήρι. Το σβηστήρι. Λέει, πάνω κάτω, ξέρετε, όταν είσαστε στο δημοτικό, σας εξηγούν ότι ό,τι και να κάνεις, βάζεις λίγο σβηστήρι και το διορθώνεις. Σιγά σιγά λοιπόν το παιδί νομίζει ότι όλα διορθώνονται. Μετά έχει οικογενειακό πρόβλημα, παίρνει ένα μεγάλο σβηστήρι, σβήνει τον ένα από τους δύο και δεν έχει πια οικογενειακό πρόβλημα.
μόνο που δεν αγοράζεται τόσο μεγάλο. Άρα, εδώ θα κανονίσουμε τι είναι κίνηση και τι είναι πράξη. Άρα, η διαφορά ποια είναι, η κίνηση είναι αυτό που διορθώνεται, η πράξη είναι η μη αναστρέψιμη κίνηση. Εντάξει. Άρα, εφόσον έγινε, έγινε. Ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, είστε στο σκάκι, κινείτε έναν αξιωματικό, δεν σας αρέσει η θέση, το ξαναβάζετε πίσω. Είναι. Τώρα, πώς δεν γίνεται. Γίνεται. Σε δεύτερη. Μείον διώσει. Έτσι ως έτσι. Και βέβαια γίνεται. Εμένα το αποφασίσεις και παίξεις ο άλλος, γίνεται να βάζεις πίσω. Και βέβαια, αξιωματικός είναι, ρε. Λοιπόν, ξανά. Αν είναι πιόνι, δεν μπορεί να πάει πίσω, αλλά το πιόνι δεν μπορεί να πάει πίσω, αλλά μπορεί να καθίσει στην ίδια θέση. Πώς? Ναι. Ωραία. Εγώ νόμιζα να κυρώσω την κίνηση που έκανες. Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται. Άρα μειον ένα. Όχι. Στο σκάκι είναι πολύ απλό. Όταν ακουμπάς... Ναι, εγώ νόμιζα να παίρνω το αξιωματικό, που νομίζω ότι είναι λάθος. Παίρνω πίσω. Έγινε λοιπόν. Εμείς μιλάμε ότι είμαστε σκακιστές, δεν λέμε εκεί τέτοια πράγματα. Άρα, στο σκάκι, όταν ακουμπάς, παίζεις, θα το άφησες, έπαιξες. Μάλιστα, αυτό είπε. Ναι, αυτό που είπες δεν έχεις, δεν αφορά το δομέα μου. Εγώ νομίζω ότι. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρει κανένας παίζει κάτι. Εγώ νομίζω ότι είπες άφησε αυτό, εγώ το πάρει πίσω πριν έπαιξα. Όχι, εσύ παίζεις μείον τρία, γιατί μου έχεις πει τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Ωραία. Η πράξη είναι μια αναστρέψιμη, άρα δίνω ένα παράδειγμα. Το πιόνι όσο είναι πιόνι, είναι πιόνι. Μόλις πηγαίνει στην 8η σειρά και γίνεται προαγωγή, τότε γίνεται πύργος, ύπος, αξιωματικός βασίλειας, δεν μας πειράζει, άρα δεν μπορεί να ξαναγίνει πιόνι. Άρα, άμα κάνετε λάθος να κάνετε την προαγωγή, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Είμαστε εντάξει, άρα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι, άμα έχετε ένα παίρνο που έχετε κινήσεις και μπορεί να μετατοπιστείτε, είναι πιο εύκολο να αλλάξετε γνώμη, άμα έχετε ένα παίρνιο με πράξεις, τότε είναι πιο δύσκολο. Που αυτό σημαίνει ότι εδώ πρέπει να έχετε περισσότερο σκέψη. Δίνω ένα παράδειγμα. Είστε στην τράπουλα και σας σερβίρουν χαρτιά. Οι παίκτες που είναι πολύ αρχάροι θεωρούν ότι εντάξει, δεν είχα καλό χέρι, που ξανασερβίρουν χαρτιά και να ξανάλλαξα. Όμως οι παίκτες που κάνουν υπολογισμούς λένε ότι έχουν φύγει αυτά τα χαρτιά, έχουν φύγει και τα άλλα, έχουν φύγει και τα άλλα και τώρα έρχονται από την ίδια τράπουλα, άρα είναι λιγότερες οι πιθανότητες. Δηλαδή δεν θα πάρετε ακριβώς τα ίδια. Αν ήταν ανεξάρτητα γεγονότα, θα μπορούσατε να έχετε εσείς, ας πούμε, λέω τι να είναι τώρα, 5 χαρτιά, ξαναπαίρνετε και έχετε ακριβώς τα ίδια 5. Αυτό δεν γίνεται. Εφόσον αυτά τα έχετε βγάλει. Άρα σημαίνει ότι ακόμα και στη μοιρασιά υπάρχει μνήμη. Που σημαίνει ότι αυτός που παίζει χωρίς μνήμη έχει ένα πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε δεν έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί επειδή δεν έχει μνήμη δεν θυμάται ότι έχει πρόβλημα. Άρα κάθε φορά παίζει νέα παρτίδα εντελώς καινούργια. Άμα εξελιχθεί αυτό θα φτάσει σε Αλτσάιμερ, τότε θα θεωρεί ότι κάθε φορά είναι καινούργιο το παιχνίδι με καινούριους κανόνες. Λέω λοιπόν ότι το θέμα της πράξης θα μας αναγκάσει να ενισχύσουμε τη σκέψη μας. Ωραία. Τώρα, για να ενισχύσουμε τη σκέψη μας, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η σκέψη χρησιμοποιεί την νοημοσύνη και αρχίζει να χτίζει στρατηγικές. Είχε βέβαια ότι ήταν ένα παιχνίδι, ξαναπέφτετε στην ίδια περίπτωση, χαρτιά, σκάκι, τάβλη, και ξαναβλέπετε την ίδια και σας θυμίζει κάτι που παίξατε ήδη. Εκεί πέρα, όταν θα παίξετε την κίνηση, τη ζαριά κτλ. Και έχετε ακριβώς το ίδιο, δεν ενεργοποιείτε μόνο αυτά που παίζετε εκείνη τη στιγμή, ενεργοποιείτε και αυτά που παίξατε και πριν. Είναι τώρα ένα παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα. Και θα το αναλύσουμε λίγο και με τη θεωρία. Άρα, το πρώτο παράδειγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι όταν έχουμε μια συνεχόμενη ροή, υπάρχει η ιδέα ότι το ένα εξαρτάται από το προηγούμενο
Είναι υπάρχει ότι τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα. Εντάξει. Αλλά γεγονότα ανεξάρτητα, ας πούμε, είναι το ζάρι. Πετάω το ζάρι, έχω ένα νούμερο, ξαναπετάω, είναι ανεξάρτητα. Έχει ενδιαφέρον. Και όπως το είπαμε και πριν, είναι ότι και εδώ, ενώ πετάω το ζάρι και τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα, όταν πετάξω αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές, τα γεγονότα δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα πια, διότι ο γεγονός είναι ανεξάρτητο, αλλά η κατανομή είναι η ίδια. Και αυτό οφείλεται στο κεντρικό οριακό θεώρημα που μας επιτρέπει να πούμε ότι θα είναι του τύπου Γκάους. Τα αφήνουμε αυτά για να μην ευρεάσω μάχη. Αλλά είναι ένα παράδοξο, γιατί είναι ανεξάρτητο όταν παίζω μία φορά, δύο, τρεις, όταν παίζω 100.000 φορές, έχω ένα αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο μοτίβα αρχικά φαίνονται να είναι τα μοναδικά. Όμως υπάρχει και αυτό το μοτίβο. Είστε εδώ, θέλετε να βρείτε αυτό το γεγονός και αυτό το γεγονός εξαρτάται από αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και σημαίνει πρακτικά ότι εδώ το υπάρχει πάντα το παρόν, δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, όπως να εξάρτημα. Εδώ το άμεσο μέλλον εξαρτάται από το άμεσο προηγούμενο παρελθόν και εδώ το άμεσο μέλλον εξαρτάται από το παλιό παρελθόν. Που είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Περιπιαστώ χωρίς να είναι παίγνια. Ας πούμε ότι έχουμε εσάς τους δύο που παίζετε ό,τι θέλετε, να το παίζετε 10 φορές. Άρα, εσείς παίζετε 10 παρτίδες, ας πούμε ότι μια φορά αρχίζεις εσύ, μια φορά αρχίζεις εσύ. Εντάξει, να αλλάξω. Και τώρα εμείς φτάνουμε εδώ στην παρτίδα 9. Όμως δεν ξέρουμε ότι έχετε παίξει 8 παρτίδες. Εσείς επειδή έχετε παίξει 8 παρτίδες, έχετε μία ιστορία που την ξέρετε μόνο εσείς οι δύο. Εμείς τώρα όταν βλέπουμε την παρτίδα 9, λέμε «Α, αυτός έπαιξε αυτό, αυτή έπαιξε αυτό» και νομίζουμε ότι ο χώρος της σκέψης είναι μόνο αυτός. Τώρα αναλύουμε εφόσον μας λέτε δεν τα κάνατε. Και π.χ. μας ενσωματώνεται αυτό και λες εσύ, ας πούμε, εσένα πώς σε λένε. Γιώργος. Ο Γιώργος. Άρα ο Γιώργος λέει, ας πούμε, εδώ άρχισε ο Γιώργος, εδώ η Βίκη, εδώ ο Γιώργος, εδώ η Βίκη. Δεν συνεχίσαμε. Άρα, στο 9 αρχίζει ο Γιώργος. Είμαστε εντάξει. Ο Γιώργος τώρα μας εξηγεί ότι επειδή στις 8 παρτίδες η Βίκη μου κέρδιζε 5-3, αποφάσισα τώρα να μην παίξω όπως έπαιξα στην πρώτη και να παίξω όπως έπαιξα στην τρίτη που κέρδισε. Εδώ έχασες, εδώ κέρδισες. Άρα η πρώτη σου κίνηση είναι ακριβώς η ίδια. Η Βίκη παίζει κλασικά, σε κάποια φάση αντιλαμβάνεται ότι ξαναπαίζει την ίδια παρτίδα. Εδώ μας εξηγεί η Βίκη ότι επειδή κατάλαβα ότι παίζουμε το ίδιο σχήμα και εγώ έχασα, διορθώνω την κίνηση που είχα εντοπίσει ότι είναι λαθασμένη και ξαφνικά πετάγομαι σε μια άλλη παρτίδα. Τώρα ο Γιώργος μας λέει, εκεί πέρα ξαφνιάστηκα, μου πέταξε αυτή την παρτίδα και εγώ για να προσπαθήσω να ξανακαταφέρω, πετάγουμε σε αυτήν, αλλά με ανάποδο χρόνο. Τώρα όλα αυτά που σας λέω, θα υπάρχουν κανονικά. Εμείς δεν τα έχουμε δει. Αλλά έχουμε αναλύσει την παρτίδα σας, υποτίθεται σοβαρά με τη σκέψη αριβά. Είναι ότι έχουμε ξεχάσει την μνήμη σας. Όλο αυτό, η ιστορία σας, εξηγεί πολλές κινήσεις που δεν εξηγούνται μόνο από αυτό. Άρα, τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ απλό. Αυτές οι τεχνικές εμφανίζονται όταν θέλετε να πάρετε μια απόφαση. Ας πούμε, σας προτείνω ένα σχέδιο.
Ένα άλλο σχέδιο. Ένα άλλο σχέδιο. Και συνεχίζουμε. Ας πούμε ότι αυτό εδώ είπατε ναι. Αυτό εδώ είπατε όχι. Αυτό εδώ είπατε όχι και έρχεται τώρα αυτό. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή λέτε ότι αυτά είναι ανεξάρτητα δεδομένα. Ή λέτε ότι εφόσον αυτό το αποδεχτήκατε, μπορείτε από αυτό να συνεχίσετε αυτό. Βλέπετε, δύο εκδοχές. Άρα μπορεί κάποιος να σας πει, α, αλλά πριν τόσα χρόνια είχες δεχτεί αυτό, τώρα που σου προτείνω κάτι καινούριο, επειδή έχει πολλά στοιχεία από αυτό, συμφωνείς. Άρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις, ή είναι η αλήθεια και το βλέπεις, ή είναι ψέμα και τότε πάλι το βλέπεις, αλλά πρέπει να δεις που γίνεται η διαφορά. Άρα η διαφορά εδώ γίνεται στο εξής γεγονός. Είναι αν η διαφορά είναι κίνηση ή πράξη. Παρακολουθείτε. Άρα, αν η διαφορά είναι κίνηση, τότε λέτε ναι. Αν η διαφορά είναι πράξη, τότε λέτε όχι. Βλέπετε τη διαφορά. Γιατί άμα είναι πράξη με μία αναστρέψη με κίνηση, αυτό είναι αυτό ότι έχει πραγματικά μια διαφορά σε σχέση με το άλλο, αλλά μπορεί και να μην έχει σχέση καθόλου. Άρα. Αυτό είναι λευκό, βάζω μια κοιλίδα μαύρο. Τι χρώμα είναι, εσύ δεν μιλάς. Εσύ όχι. Εσύ ναι, εσύ ναι. Εσύ ναι. Ένα μιλήσω. Μίλησες, μείον ένα. Λοιπόν, πάμε. Τι χρώμα είναι. Έχει μια κοιλίδα μαύρη. Πώς λέει. Όχι, ούτε πουά. Άλλος. Η σωστή απάντηση είναι δεν είναι λευκό. Γιατί εφόσον έχει μία κοιλίδα που είναι μαύρη, όταν θα δείξω την κοιλίδα και θα σου πω η κοιλίδα αυτή είναι μαύρη ή λευκή, θα πεις μαύρη, τότε δεν είναι λευκό. Άρα, ξεχνάτε ένα πράγμα. Αν έχετε μία θεωρία και είναι λάθος σε ένα σημείο, η θεωρία είναι λάθος. Δεν ξεπλένεται στο πλυντήριο. Γιατί αυτό είναι οριστικό. Είναι σαν να σου έχουν βάλει, άμα σου βάλω στο δικό σου χλωρίνη, θα δεις πως ξεπλένεται στο... Οι γυναίκες θα χαμογελάσουν αμέσως επειδή το έχουν ζήσει αυτό. Εδώ είναι οριστικό. Άρα τώρα τι θέλω να σας δείξω. Άμα σας ρωτήσω με τον ίδιο τρόπο. Και αυτά σας τα δείχνω γιατί ενώ λέτε εγώ είμαι ξεκούραστος, είμαι χαλαρός, τώρα ποντάρατε και χάσατε. Και είναι μερικοί από εσάς που έχουν νευρίας που έχουν χάσει. Ενώ βέβαια δεν χάσατε τίποτα. Απλώς μάθατε ένα πράγμα, το οποίο είναι το εξής. Άμα σας πω, η φράση, κάθε μέρα βρέχει. Εντάξει. Και σας λέω, εγώ θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αντίθετο. Άρα το πείτε, εντάξει, αυτό και το βρω. Δηλαδή, εντάξει, μια φράση είναι, τρεις λέξεις έχει, του τέτοιου που αρχίζει με που κανονικά, θα το βρω. Δεν πρέπει κάθε μέρα. Κάνε μια αφαίρεση. Κάθε μέρα βρέχει. Και εσύ αφαίρεση. Κάθε μέρα δεν πρέπει. Κάθε μέρα μπορεί να βρέξει. Άρα, το ενδιαφέρον ποιο είναι,
βλέπω χαμογελά ο Μάγκης, είναι ότι παρόλο που δεν έχετε πιει κάτι, δεν είσαστε παράξενοι και είναι μια φράση που έχει τρεις λέξεις, άμα εγώ σας έλεγα κάνε αυτό ή αυτό, δηλαδή π.χ. σας έλεγα ότι αυτός που θα πει την αλήθεια, το σωστό, θα πάρει 1 εκατομμύριο. Εδώ θα δείτε ότι όλοι θα απαντούσαν. Και εγώ θα έλεγα, αλλά αυτός που συμμετέχει χάνει 1 χιλιάρικο. Πάρα δεν απαντάω. Ναι, όταν είσαι έξυπνος. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόλαβες να είσαι έξυπνος και έχεις δώσει ήδη το 1000 και μετά λες τι βλάκας που είμαι. Άρα, γιατί? Γιατί αυτό φαίνεται να είναι πάρα πολύ απλό, αλλά άμα ήταν πάρα πολύ απλό, θα απαντούσατε όλοι. Σωστά. Ενώ για να μην απαντάτε σωστά και να έχετε δώσει τουλάχιστον 4 απαντήσεις στις λάθος, καταλαβαίνετε πόσο απλό είναι. Άρα αυτό φαίνεται απλό. Στην πραγματικότητα, ας το αναλύσουμε τώρα, γιατί προσέξτε, σας έχω δώσει ήδη την απάντηση. Απλώς με γράψατε, γιατί δεν παρακολουθούν. Άρα, αποφασίζω ότι αυτό είναι η εβδομάδα. Λέω κάθε μέρα βρέχει. Μια μέρα δεν βρέχει. Μια μέρα δεν βρέχει. Και σωστή απάντηση. Άρα, το αντίθετο δεν είναι ότι δεν βρέχει κάθε μέρα. Γιατί αυτό εδώ είναι ήδη διαφορετικό από αυτό. Και εφόσον αυτό λέει αλήθεια, αυτό λέει ψέμα, αυτό λέει αλήθεια, αυτό λέει ψέμα. Άρα γιατί είναι μόνο μία και δεν είναι δύο, γιατί το ένα είναι το παγκόσμιο, άρα αν υπάρχει δύο υπάρχει και το ένα. Άρα τώρα λίγο πιο μαθηματικά, μην εμβιάσεις. Το ανάποδο από αυτό, είναι αυτό. Άρα εδώ η ιδέα ποια είναι. Κάθε μέρα της εβδομάδας βρέχει. Θέλω τώρα να γράψω το ανάποδο, το αντίθετο. Τότε λέω υπάρχει μία μέρα που ανήκει στην εβδομάδα όπου δεν βρέχει. Άρα τώρα βλέπετε ότι ήταν πολύ εύκολο πόσο είναι γραμμένη η λύση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εγώ άμα φτιάξω ένα παίγνιο πάνω σε αυτή τη φράση, θα το οργανώσουμε εδώ, θα δείτε, οι περισσότεροι από εμάς θα νομίζουν ότι γίνεται το γκρουπ και η πρώτη παγίδα είναι επειδή νομίζουν. Ενώ γίνεται, αλλά μετά από δυσκολία. Άρα φανταστείτε τώρα, σας λέει κάποιος, εντάξει, θα ποντάρεις αυτό, αλλά όταν σας λέει όλους τους κανόνες, λέτε καλά, δεν πρέπει ο Άνστεϊν να θυμηθείς όλους τους κανόνες. Πού να το κάνεις? Αν χρειάζεται να είσαι μόνο το 1000 του Άνστεϊν, τότε μπορεί να το κάνεις. Που σημαίνει ότι πρέπει μέσα από το πλαίσιο να σκεφτούμε ότι ακόμα και μία απλή φρασιολογία, λογισμό, προτασιακό, το να βρούμε το αντίθετο από αυτό δεν είναι το ίδιο και δεν είναι τόσο εύκολο. Άρα σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Το παράδειγμα που θα δώσω τώρα θα σας νευριάσει. Είμαστε εντάξει? Ναι. Άμα εγώ μάζευα λεφτά κάθε φορά που κάνετε λάθος, θα σας έλεγα σε ποια κατάσταση θα ήσασταν τώρα. Έτσι δεν έχει χρήσιμο σε πράγμα. Παραδείγματος να μην. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχω ένα κέρμα, συνένα. Έχω ένα κέρμα αληθινό, το οποίο είναι ευρώ και μάλιστα είναι και κυπριακό. Δεν θέλω πονηριές. Καλώς θα σας αντιμετωπίσω θεσμικά. Λοιπόν, το κέρμα, όταν, ας πούμε, επειδή είναι και το ένα, όταν είναι κορώνα και γράμματα, αποφασίζει ότι γράφω 0 και 1. Εντάξει, τόσο απλά. Το πετάω όπως να είναι, ό,τι βγάλει, βγάλει. Εδώ γράφω τα αποτελέσματα. Είμαστε εντάξει?
Παρά να το κάνουμε και να είναι εντελώς στοιχείο χωρίς να το κάνω εγώ, εσύ θα μου πεις 0 ή 1. Ωραία. Λέει τι είναι. Ο διπλανός. 0. Εσύ. 1. Ο μικρός. 1. Ο μητσής. 1. Το μωρό. 1. Τι μωρό. 1. Μετά, ο παπάς. 0. 1. Ο αγαπημένος. 0. Ποιο πίσω. 1. Ένα. Ωραία, τι θέλω να σας πω. Αυτό εδώ τώρα θα το γράψω. Εγώ δεν παίζω καθόλου, εντάξει. Αλλά παίζει ακριβώς. Και θα σας ρωτήσω, όταν θα το διαβάσω έτσι, τι θα διαβάσω πρώτο. Θα διαβάσω 100 ή 111. Αυτό πάει ως το αύριο, αν δεν έχω... Συνεχίζει, δηλαδή παίζουμε συνεχώς, καταγράφω. Άρα τώρα έχετε μια επιλογή. Ή κερδίζει το 100 αν το διαβάσω πρώτα, ή κερδίζει το 111 αν το διαβάσω πρώτα. Άρα, είστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Ποιος ψηφίζει για το 100. Ποιος ψηφίζει για το 111. Ποιος δεν κατάλαβε την ερώτηση. Ποιος δεν κατάλαβε και την προηγούμενη ερώτηση. Ποιος δεν παίζει. Το 100 γιατί είναι 3 ευρώ. Ωραία. Άρα, αυτό που έχει... Ωραία. Τώρα για να το δούμε πώς πάει. Τώρα, εγώ δεν σας καταγράφω, αλλά κανονικά έχω μοιράσει ήδη βαθμολογίες. Θα θυμάστε τι είχατε πει πριν. Και το πιο ωραίο, εφόσον θα θυμάστε τι είχατε πει πριν, μετά θα πείτε ότι δεν το είπα. Και μετά θα πείτε ότι βέβαια και εγώ σκέφτηκα ακριβώς αυτό που θα πούμε τώρα. Είμαστε εντάξει. Και το κάνετε και στο σπίτι σας αυτό. Ωραίο πρόβα. Τι δεν μπορεί να γίνει μπλόφα, αφού αυτοί επέλεξαν. Όχι, όχι, δεν υπάρχει μπλόφα. Λοιπόν, εξηγώ. Πρώτα απ' όλα για να σας εκνευρίσω. Αυτό το σπάζω σε 3. Αν το σπάσω σε 3, το κορώνα γράμματα είναι ανεξάρτητα γεγονότα. Άρα, ποια είναι η πιθανότητα να βρω 1. Μια στις 2. Είναι μια στις 2. Σωστό. Σύνερα. Ποια είναι η πιθανότητα να βρω 0. Ωραία. Και ξανά 0. Ωραία. Ποια είναι η πιθανότητα να βρω 100. Είναι 1/8. Είναι 1/2, 1/2, 1/2. Είμαστε εντάξει, πιάσαμε όλο αυτό. Άμα μερικοί από εσάς δεν το πιάσαν, το πιάνετε έτσι. Γράφετε 3-0. Μετά 1. Γράφετε 1. Ωραία. Θα κάνετε όλες τις περιπτώσεις και μετά από αυτό δεν μπορεί να γράψετε άλλη περίπτωση. Άρα εδώ έχετε 8. Άρα αυτό θα είναι 1/8. Για να βρω 111 είναι 1/8. Άρα οι πιθανότητες είναι οι ίδιες. Φαντάζομαι ότι το είχατε βρει αμέσως αυτό. Βασικά σκεφτήκαμε το άλλο. Πού είναι ο λόγος μας πρόθεσης. Γιατί αφού είναι... Όχι, δεν τέλειωσα, μην δικαιολογήσει. Όχι, είναι κορώνα γράμματα, 50% πιθανότητες το ένα, 50% πιθανότητες το άλλο. Ναι, μετά επιλέξατε. Εντάξει, ήταν από σπαγίδα μια ερώτηση. Καμία παγίδα, γιατί δεν τέλειωσε. Είπα ότι είναι για να σας εκνευρίσει. Μην ευρεάζεις, είναι και μισή σε μέρα. Καλά, καλά. Δεν εκνευρίζεται ποτέ ο παπάς. Πρόσφυγε τα πει, εσύ γιατί έχεις μόνο μία κάρτα. Για πάλι δεν το λέξαμε. Να, άρα κάτι που φαίνεται λίγο παράξενο, λέμε γιατί μας ρωτάει αν είναι αυτό το πρώτο ή το άλλο το πρώτο, ενώ είναι ίδιες οι πιθανότητες. Διότι άλλο οι πιθανότητες και άλλο οι εμφανίσεις. Άρα, για να το καταλάβετε αμέσως, θα δίνω ένα παράδειγμα με τη γιαγιά. Όταν πηγαίναμε για μπάνιο με τη γιαγιά, εμείς που ήμασταν μικροί, έτσι μπαίναμε μέσα στη θάλασσα. Ο κουμπούρας. Ενώ η γιαγιά τι έκανε.
άπλωνε πρώτα την πετσέτα, Βίτ, ναι, λέγα, βασιλική, άπλωνε πρώτα την πετσέτα, έβαζε πέτρες και καθόριζε ότι εδώ είναι η δικιά μου ΑΟΣ. Ξηρά βέβαια τότε. Γιατί όταν εφόσον είχε μπει στο μπάνιο και μετά ξαναέβγαινε, ήθελε να έχει κάποιον πάνω της. Ενώ βέβαια εμείς είχαμε μόνο τα παπούτσια μας, αλλά είχε καθίσει όποιος θέλετε, συνήθως μια άλλη γιαγιά. Άρα τώρα τι γίνεται. Οι πετσέτες, όταν τις βάζετε στην ακτή, είναι η ίδια πετσέτα, αλλά δεν βάζετε ποτέ μια πετσέτα πάνω στην πετσέτα του άλλου. Άρα τη βλέπετε τη διαφορά της, του μέγεθους της ακτής, αν οι πετσέτες δεν πατάνε η μία στην άλλη ή αν οι πετσέτες πατάνε. Άμα οι πετσέτες δεν πατάνε, τότε είναι πιο απλωμένοι. Άμα πατάνε, είναι λιγότερο απλωμένοι. Άρα αυτό σας δείχνει ότι είναι αυτό εδώ που θα νικάει. Και όχι το 101. Το λέω για το πλυντήρι. Γιατί το 100. Διότι το 100, όταν θα το γράψετε, δεν μπορείτε να ξαναπατήσετε πάνω του για να γράψετε ένα άλλο 100. Το επόμενο 100 θα έρθει εδώ. Ενώ όταν θα γράψετε το 111, μπορείτε με αυτά τα δύο να φτιάξετε ένα άλλο. Άρα εδώ οι πετσέτες πατάνε μία πάνω στην άλλη. Μπορεί να φτιάξετε και τρίτο. Άρα κοιτάξτε τώρα τι έχω κάνει. Π.χ. γράφω αυτό. 1, 2, 3, 4. Εδώ λοιπόν εγώ έχω ένα 111 και ένα 111. Το μήκος μου είναι 4. Για να φτιάξω 2 100 χρειάζομαι ένα μήκος 6. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα έχω την ίδια πιθανότητα από τα ίδια αντικείμενα, αλλά τα 111 είναι πιο μαζεμένα και τα 100 είναι πιο απλωμένα. Άρα όταν θα διαβάζω, η πιθανότητα να βρω ένα 100 είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να βρω ένα 111 και μετά να κάνω μαθηματικά, αλλά σήμερα απαγορεύεται, είναι 3 φορές μεγαλύτερη. Δηλαδή το 75% κερδίζει το 100. Άρα έχει ενδιαφέρον αυτό το παράδειγμα, γιατί όταν το βλέπουμε μια πρώτη φορά, λέμε εντάξει τα ίδια, είναι το ίδιο. Μετά λέμε θα πω τυχαία ότι μπορώ να πω αυτό που μπορώ να πω. Μετά όταν βλέπετε την εξήγηση, βλέπετε ότι δεν έχει τίποτα το τυχαίο και δεν έχει μπλόφα. Αυτό σημαίνει τι, ότι κάθε φορά που αναλύετε ένα παίγνιο, άμα δεν το κάνετε με τον εγκέφαλό σας εξορροπτήρου, έχετε ένα πρόβλημα για να νικήσετε. Θα το πιο πιθανό είναι τι να κάνετε, να πείτε ας πούμε 111 και λέτε θα ξαναπαίξω. Θα ξαναπαίξω. Το πρόβλημα είναι ότι όσο και να ξαναπαίξετε, άμα δεν ποντάρετε στο άλλο, θα κερδίζετε μία φορά στις 4, ενώ όλος θα κερδίζει 3 φορές στις 4. Άρα είναι το σωστά είναι. Άρα, είναι το θέμα. Αυτό που θέλαμε να πούμε και με το Mike είναι το εξής. Είναι ότι ο μόνος τρόπος να σκέφτεστε 100% με τον εγκέφαλό σας είναι πρώτον να παραδεχτείτε ότι χρειάζεται όλο τον εγκέφαλο. Δεύτερον, να παραδεχτείτε ότι δεν πρέπει να είναι κουρασμένο. Εντάξει, όταν είμαστε κουρασμένοι, σκεφτόμαστε λιγότερο. Δεν πρέπει να έχετε ούτε ουσίες, γιατί εκεί πέρα λέτε ότι να είναι, ας πούμε, το 0 και το 1 όλα μοιάζουν. Και δεν πρέπει να έχετε εθισμό, γιατί ο εθισμός τι θα κάνει, θα προκαλέσει την επανάληψη. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνετε ότι έχει επανάληψη και τελικά δεν παίζεται. Αλλά τι γίνεται. Στο τέλος γίνεται μία πάθηση, η οποία όμως δεν αποτελεί ποτέ ευχαρίστηση. Ενώ, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά και κάνετε όλη αυτή την ανάλυση και στο τέλος το καταλάβετε, τότε όταν θα ποντάρετε, που βέβαια δεν είναι κάτι πάντα, θα ποντάρετε με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα δυνατό και θα πείτε εντάξει, ακολουθώ ένα νοητικό σχήμα. Άρα, τα νοητικά σχήματα στα παίγνια είναι πάρα πολύ ωφέλιμα, διότι μας επιτρέπουν να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και όταν παίζουμε με άλλο παίκτη μπορούμε να συνδυάσουμε το παίγνιό του. Άρα δίνω ένα άλλο παράδειγμα και μετά τελειώνω, γιατί μετά κάνω δύο μάτες και
Τώρα παίζετε με έναν παίκτη, η Γιώργη και ο Γιώργος παίζουν μεταξύ τους. Παίζετε διάφορα νήματα σε οποιοδήποτε τέτοιο και αυτό είναι το προφίλ σας. Αυτό είναι το προφίλ της δικής σας. Και αυτό είναι το προφίλ του Γιώργου. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει. Πάνω κάτω είναι η απόδοση που έχετε όταν παίζετε. Άρα όταν παίζετε και παίζετε μαζί, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε είναι τι είναι το καλύτερο της δίκης, είναι απλό, είναι εδώ. Εντάξει, η μεγαλύτερη απόδοσή σου είναι εδώ. Η κατώτερη είναι εδώ. Η Γιώργο η μεγαλύτερη είναι εδώ. Και η κατώτερη ας πούμε είναι εδώ. Μας εντάξει. Ωραία. Κανονικά όταν παίζουμε με κάποιον άλλον, και δεν παίζουμε πια μόνοι μας, πρέπει να σκεφτούμε ποιες αποδόσεις έχει ο άλλος. Άμα δεν το σκεφτείτε, δεν παίζετε με τον άλλον και θεωρείτε ότι πάνω κάτω παίζετε μόνος σας, όλος παίζει μόνος, δηλαδή υπάρχουν δύο μονόλογοι και νομίζετε ότι είναι διάλογος. Εδώ τι γίνεται. Κανονικά, τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε αυτό το προφίλ, αυτό είναι γενικό. Τώρα σας δείχνω ένα άλλο προφίλ για να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ας πούμε ότι έχετε ένα προφίλ ότι παίζετε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο και μετά παίζετε λιγότερο καλά, εδώ λίγο καλύτερα, εδώ το ίδιο. Βάζω τώρα τον άλλον. Ο άλλος είναι κατώτερος εδώ, καλύτερος εδώ, πολύ κατώτερος εδώ και εδώ. Είμαστε εντάξει. Άρα, θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε το εξής. Είστε αυτός εδώ ο παίκτης. Ας πούμε ότι εδώ είναι η Βίκη και εδώ είναι ο Γιώργος. Σήμερα γίνεται το διάστημα, ελπίζω να ήταν τα αληθινά ονόματα, γιατί άμα τόσο είναι όλα εδώ παρατσούκια. Άρα, η Βίκη κανονικά θα σκεφτεί ότι εφόσον η καλύτερη κίνησή μου είναι αυτή, θα παίξω εδώ και ο Γιώργος θα παίξει αυτή. Κοιτάζω τώρα την διαφορά. Τι γίνεται όμως. Αυτό που μπορεί να δει είναι ότι άμα δεν παίξει την καλύτερη της κίνηση και παίξει μία καλή, η διαφορά για τον Γιώργο είναι ότι τον αναγκάζει να είναι πολύ πιο χαμηλά. Άρα, μερικές φορές συμφέρει να μην παίξουμε την καλύτερη κίνηση για μας, αλλά να παίξουμε την κίνηση που ενοχλεί τον αντίπαλο. Είναι αυτό που έλεγε ο Λάσκερ, 27 χρόνια πρωταθλητής στο σκάκι, στον κόσμο, Εμμανουήλ Λάσκερ, μαθηματικός και σκακιστής, έλεγε το εξής, μην προσπαθείς να βρεις την καλύτερη, βρες την καλή που ενοχλεί τον αντίπαλο. Διότι εδώ το κέρδος της Βίκης είναι τεράστιο, εδώ είναι σχετικά μικρό. Άρα αυτό σημαίνει ότι όταν παίζουμε με δύο παίχτες, η βέλτιστη στρατηγική για έναν παίχτη δεν είναι απαραίτητα η βέλτιστη στρατηγική όταν έχουμε δύο παίχτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα συνεργατικά παίχνια και τα μη συνεργατικά. Άρα θα δείτε ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι προτιμούν τα συνεργατικά, ενώ στην αρχή προτιμούν τα μη συνεργατικά γιατί είναι το πιο εύκολο. Παίζετε ανεξάρτητα το ένα από τον άλλο. Άρα μόλις κάθεσαι σε ένα τραπέζι και παίζετε τετράδα, π.χ. στο bridge, παίζετε 2-2. Ωραία. Άμα έχετε να κάνετε με έναν που δεν καταλαβαίνει πώς παίζετε, είναι πολύ απλό, θα χάνετε. Και άμα οι άλλοι δύο που κατά μέσο όρο είναι κατώτεροι από εσάς, αλλά καταλαβαίνουν πολύ καλά οι δύο πώς παίζουν, η ομάδα τους νικάει τη δικιά σας. Άρα εδώ είναι το θέμα της ισορροπίας και το βλέπουμε και στην δραστηριότητα του εγκεφάλου, που σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιούμε και τα δύο ημισφαίρια μας για να λύσουμε προβλήματα, σας δίνω ένα παράδειγμα, θέλετε να λύσετε ένα πρόβλημα. Άμα θέλετε να λύσετε ένα πρόβλημα που είναι γραμμένο, πρέπει να μην μιλάτε. Χρειαζόμαστε σιωπή. Δεν χρειαζόμαστε σιωπή, διότι η σιωπή είναι αυτή που θα επιτρέψει στο πιο αφαιρετικό κομμάτι του εγκεφάλου μας να σκεφτεί. Τώρα, άμα
μείνετε μόνο στη σιωπή, π.χ. έχετε μια εκφώνηση ενός προβλήματος που μπορεί να είναι ένα παίγνιο. Συμφέρει, εφόσον το σκεφτήκατε, σε κάποια φάση να το διαβάσετε δυνατά. Άμα το διαβάσετε δυνατά, χρησιμοποιείτε άλλα σημεία του εγκεφάλου. Γιατί ενεργοποιείται η δράση της ανάγνωσης, μετά ενεργοποιείται βέβαια η δράση και της ακοής, άρα έχετε τώρα και το βλέπετε και μιλάτε και το ακούτε. Έχετε μια πολύπλευρη προσέγγιση που αυτό σας επιτρέπει να λύσετε προβλήματα. Δεν είναι ένα παράδειγμα, άμα σας πω, πείτε μου αν ένα αντικείμενο μπορεί να είναι και τετράγωνο και κύκλος. Ταυτόχρονα. Το βλέπετε στην αρχή ο εγκέφαλός σας, λέει τι είναι αυτό το πράγμα πάλι. Ένας κύλινδρος είναι η λύση. Ένα τετράγωνο. Και βέβαια, γιατί άμα το φτιάξω εδώ να είναι τετράγωνο, εσύ θα βλέπεις ακριβώς τετράγωνο και εδώ θα βλέπεις ακριβώς κύκλο. Έχεις το ίδιο. Άρα τώρα, άμα το κάνω λίγο πιο αφαιρετικό, άμα σας ζητήσω να έχω ένα αντικείμενο που να είναι και τετράγωνο και κύκλος και τρίγωνο, εδώ θα δείτε ότι οι περισσότεροι από εσάς θα σταματήσουν να μιλάνε εντελώς, θα έχουν το βλέμμα του συνήθως για τους δεξιόχειρους, θα φεύγει λίγο προς τα δεξιά, δηλαδή θα έχουν αρχίσει να το σκέφτονται πώς μπορεί να γίνει. Αυτοί που έχουν καλή προαντιληπτική θα αρχίσουν να το φτιάχνουν, αυτοί που δεν έχουν θα πούνε γίνεται. Μετά μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς θα το κάνουμε. Παίρνετε τον κύλινδρο, κύκλος, τετράγωνο και τώρα τι κάνετε, παίρνετε τον κύκλο από πάνω και τον πατάτε για να γίνει μία γραμμή. Όταν θα το πατήσετε για να μείνει μία γραμμή, έτσι θα είναι τρίγωνο. Έτσι θα είναι τετράγωνο και έτσι θα είναι κύκλος. Όταν βέβαια σας το δείχνω τόσο γρήγορα, δεν το νιώθετε αμέσως ότι γίνεται, αλλά άμα πάρετε τώρα πλαστιλίνη, δείτε ότι θα το βρείτε αμέσως, στο να είναι μια καραμέλα που θα την παραμορφώσετε. Γιατί τότε θα χρησιμοποιήσετε και την κινητικότητα, που δηλαδή θα φτιάξετε λίγο στην αρχή, δεν πάει στραβά, το διαδόντε να δω μέχρι να γίνει. Άρα έχει μεγάλη σημασία όταν κοιτάζετε ένα παίγνιο, να το κοιτάτε, να το ακούτε και να το πιάνετε. Άμα κάνετε και τα τρία, τότε ο εγκέφαλός σας λειτουργεί πιο ολιστικά και βρίσκει λύσεις που άλλοι δεν θα έβρισκαν ποτέ. Μας εντάξει, βέβαια, για να έχετε όλα αυτά, θέλει εγκέφαλο και θέλει και σεβασμό προς τον εγκέφαλο και τα συνέπεια δεν θέλει εθισμό. Γιατί με τον εθισμό όλα αυτά ακυρώνονται σταθώς μια μηχανή, ενώ ο εγκέφαλος του αρέσει να παίζει, του αρέσει να βρίσκει πράγματα, αλλά άμα είναι ως κόπανος δεν του αρέσει, βαριέται. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.